Έχω ενώσει τους καλύτερους παίκτες από κάθε θέση στις ομάδες και σήμερα τους έβαλα σε ένα τουρνουά με έναν μόνο στόχο. Να δούμε ποια θέση θα κυριαρχήσει τις υπόλοιπες και θα βγει νικήτρια. Θα είναι η πολυμήχανη κεντρική που είναι καλή σε όλα, θα είναι η δύναμη της άμυνας και τα center back ή θα είναι τα κανόνια των επιθετικών και της all out επίθεσης. Όλα αυτά θα τα μάθουμε σήμερα. Πρώτο ματς όμως είναι τα αριστερά back εναντίον τα δεξιά back. Ξεκινάμε λοιπόν για τους Λέφα και έχουμε Ρόμπερτσον, Γκριμάλντο, Τέο Χερνάντες, Κανσέλο και Ακούνια στο τέρμα. Και όπως βλέπετε για τους right back έχουμε Walker στο τέρμα, Ντι Λορέντσο, Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ, James και... Όπα κάτσα, έχουμε το 1-0. Κάθομαι εγώ, λέω τα lineups. Έχουμε το 1-0 κυρίες και κύριοι. Ο Γκριμάλντο είναι 1-0 για τους left back λοιπόν. Για δούμε, Κανσέλο, πω και τον αποτελειώνει. Ο Κανσέλο που κανονικά είναι right back, τώρα όμως είναι left back στην Μπαρτσελόνα, οπότε είναι στην ομάδα των left backs. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον μετά που θα έχουμε τις θεματοφύλακες, γιατί τουλάχιστον αυτοί έχουν όντως τέρμα. Ενώ όλες οι άλλες ομάδες πρέπει να βάλουν έναν outfield παίχτη για να παίξει κατά τον goal post. Στη συνέχεια το πρώτο μήχρονο είχε πάρα πολλές φάσεις, αλλά δυστυχώς καμία δεν κατέληξε στα δίχτυα. Και οι right back έχουν πολύ δρόμο ακόμα αν θέλουν να το γυρίσουν και να παραμείνουν στο τουρνουά. Οπότε τα έδωσαν όλα και επιτέλους ο Ντι Λορέντσο μειώνει το σκορ. Αλλά δεν κράτησε πολύ. Ρόμπερτσον το κάνει 3-1, το παίρνει πάνω του. Λέει, δεν θα το κάνετε αυτό, πανηγυρίζει εδώ πέρα με την κυρία που έχει βγει σε 35 βαθμούς με Μπουφάν. Και ας κέρδισαν 3-1, οι Λέφμπακ απειλούσαν συνέχεια. Μέχρι που έβαλε άλλο ένα γκολ ο Τέο πριν βάλει αυτήν την γκολάρα ο Τρίπερ για τους right back. Όπου κάποιος ψήνει κάτι μυρίζει σουβλάκια. Τρίπερ τώρα για να δούμε εδώ πέρα. Ντι Λορέντσο, James, Τρίπερ. Κακή πασ. Τι έχει πάθει ρε παιδιά ο Τρίπερ, δεν μπορεί να κάνει σουτ. James, Τρίπερ, πάσα στο James, για να δούμε τώρα. Το βάλε, απίστευτο γυριστό και ίσως και το καλύτερο γκολ ως τώρα. Είτε αυτό είτε του Τρίπερ. Έχουμε το 4-3 παιδιά με ένα λεπτό να απομένει. Σηκώθηκαν όλοι πίσω στην εξέδρα. 20 δευτερόλεπτα να σοφαρίσουν οι right back και να το πάνε στην παράταση. Αλλιώς περνάνε τα αριστερά back. Γκριμάλντο, Τέο Χερνάντες. Κρατάνε μπαλίτσα τώρα. Όχι, Γκριμάλντο σουτάρει. Φοβερή επέμβαση από τον Walker. Τι κάνει ο τρελός. 8 δευτερόλεπτα, παιδιά, και για κάποιο λόγο τραβάνε τα corner οι τερματοφύλακες. Αν μπορούν να κλέψουν την μπάλα, right back. Όχι, 3, 2, 1. Τέλος λοιπόν στην παραλία εδώ πέρα. Μπορώ να πάω επιτέλους να πάρω κι εγώ ένα παγωτό. Περνάνε τα left back και πάμε στο δεύτερο μας της ημέρας που είναι οι left wingers εναντίον των strikers. Ή αλλιώς αριστερό extreme εναντίον center four. Το είδα σωστά αυτό. Οι strikers έχουν βάλει τον Cristiano Ronaldo στο τέρμα. Σον! Σονάλντο! Μόλις τώρα έλεγα ότι έχουν βάλει τον Cristiano Ronaldo στο τέρμα, αλλά δεν κατάφερε ούτε καν να δει την μπάλα. Γιατί έχει την μπάλα εδώ πέρα, ο Φόντεν δίνει την μπάσα στο Σον και ο Σον με το αριστερό του κάνει το 1-0. Το μόνο που είναι σίγουρο σε αυτό το μάτς είναι ότι θα έχουμε πολλά γκολ. Αριστερό εξτρέμ εναντίον striker. Τι λέτε τώρα, ρε παιδιά. Σον με το δεύτερο! Τι έγινε, ρε παιδιά. Δεν μας έδειξε καν τον γκολ, δεν πάνε γύρισε καν. Τελείωσε απλά. Αλλά παρά τις προσπάθειες των striker, πάλι φάγαν γκολ. Με Χάλαντ, Κέιν, Ρονάλντο, Εμπαπέ, Λεβαντόφσκι χάνουν 3-0 μόλις σε ένα λεπτό. Αλλά δεν το έβαλαν κάτω. Ένα γκολ του Εμπαπέ και αμέσως μετά Λεβαντόφσκι δεύτερο γκολ. 3-2! Τι σας είπα, το μόνο σίγουρο σε αυτό το match είναι ότι θα έχουμε πάρα πολλά γκολ. Και τα γκολ μπαίνανε βροχή. Σον και Λεβαντόφσκι ανταλλάζανε γκολάρες. Αλλά ακόμα μπροστά οι left wingers. Χάλαντ βρίσκει τον Εμπαπέ, Εμπαπέ για το 4-4 και το κάνει! Εμπαπέ, θα το γυρίσουν πριν το μήχρονο. Χάλαντ, Χάλαντ, το κάνουνε! Με ένα λεπτό να απομένουνε! Ένα λεπτό στο shot clock, ο Χάλαντ κάνει το 5-4 και το comeback έχει γίνει. Τώρα ήρθε η ώρα να το γυρίσουν οι left wingers στο δεύτερο μήχρονο. Αλλά παρά τις προσπάθειες του Λεάου, ο Χάλαντ βρήκε και πάλι τα δίχτυα. Και ο οποίος έκανε για άλλη μια φορά ο Σον και το match συνεχίζεται. Όμορφο ποδόσφαιρο, 6-5 και δεν τα έχουν παρατήσει με τίποτα οι left wingers. Θέλουν να αποκλείσουν τους strikers, θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Λεβαντόφσκι! Σπάει το δοκάρι! 7-6 νομίζω είναι τώρα. Δεν έχω χάσει το μέτρημα, ρε φίλε, με το σκορ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Πόλο παίζουμε, πραγματικά. Και ο Σον αυτό το πήρε προσωπικά με 2 γρήγορα γκολ. Έχουμε ισοπαλία. Το μάτς είναι Σον εναντίον Λεβαντόφσκι από ό,τι φαίνεται. Απλά σούτ από παντού. Να θυμάσαι, εγώ 10-10 είχα πει θα τελειώσει το μάτς. Λεχάλαντ! Πω! Κόρνερ του Λεβαντόφσκι, ψαλιδάκι! Τι να κάνω λιάω εκεί πέρα, φίλε, από τον Νορβηγό. 8-7. Εμπαπέ τώρα μόνος του, εναντίον του Φόντεν. Κάνει την πάση προς τα μέσα. Κέιν! Βρωμερό! Βρωμόσουτο!
Σον κλέβει την μπάλα, ο Νεϊμάρ κάνει το σούτο. Σον, παιδιά, πόσο γκολ έχει βάλει ο Σον? Γιατί νομίζω ότι έχει βάλει όλα τα γκολ για τους left wingers ο Σον Άλλου Ναζάριο. 30 δευτερόλεπτα απομένουν, για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι δύο μας ομάδες. Και... Πω, το καλύτερο γκολ που έχουμε δει ως τώρα. Βασικά, του Χάλ νομίζω ήταν καλύτερο. Αλλά αυτό έβγε με πολύ δύναμη. Και νομίζω ότι το αφήσανε λίγο αργά τώρα οι left wingers. Δεν νομίζω να μπορούν να βάλουν δύο γκολ σε 20 δευτερόλεπτα. Για περίμενε λίγο. Ίσως μπορούνε. Ένα γκολ μεταξύ τους, 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Εμπαπέ, φοβερή απέκρουση του Λεάο. Και έχουν κόρνερ. Αν μπορούν να αφήσουν στην αντεπίθεση εδώ πέρα οι left wingers. Για να δούμε. 9 δευτερόλεπτα. Η μπάλα πιανού είναι. Είναι των strikers. Οπότε αν απλά κρατήσουν μπάλα θα περάσουν στην επόμενη φάση και θα βρεθούν αντιμέτωποι με τα left back. Χάλαντ. Τελειώνει το match, περνάνε οι strikers. 10-10 είχα δώσει εγώ πρόγνωση. 9-10 τελικά τελείωσε. Κλασικός χάστης. Και το επόμενο match είναι επιτέλους άμυνα εναντίον επίθεση. Center back εναντίον δεξί extreme. Επιτέλους αυτό που περιμέναμε. Επίθεση εναντίον άμυνα. Για να δούμε. Μέση, Σαλά, πάλι Μέση. Δοκάρι, του παίρνει πίσω και κάνει το 1-0. Κάνει alley-oop με τον εαυτό του μεταξύ. Επίσης, προσέξτε εσείς που είστε εκεί μπροστά, κάπου είναι ο σωματοφύλακας του Μέση. Μη σας πετύχει μόνο. Μπουκάει ο Σάκα μετά από την φοβερή επέμβαση του Ρούμπεν Δίας και το corner. Ο Αράουχο εκεί δεν ξέρω τι έκανε. Μήπως κάποια είδε στην εξέδρα. Δεν κοίταγε την μπάλα πάντως. Και από εδώ και πέρα τα γκολ μπαίνανε τραμπάλα. Έβαζε ο ένας, απαντούσε ο άλλος. Κεφαλιά ο ένας, πλάσε ο άλλος. Δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. 5 δευτερόλεπτα από μένα για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. 3. 2-1. 3-2-1 γκολ. Δεν έκανα κάνταν για το μίχρονο, έκανα κάνταν για γκολ του Σαλά. 3-6. 6 γκολ έχουν φάει τα στόπερ. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό, να σου πω αλήθεια. Και δεν περίμενα ποτέ να γουστάρετε τόσο πολύ το merch τζαβού. Θες merch τζαβού? Τρισερτάκι, καπελάκι, creator shop. Ξέρεις που. Για να δούμε, εσύ πιστεύεις μπορεί να το γυρίσουν ένα center back? Αλλά παρά τη γιγαντιαία προσπάθεια των center back, τα γκολ μπαίνανε και στα δύο δίχτυα. 7 δευτερόλεπτα και από ό,τι φαίνεται μετά από αυτό το corner θα περάσουν οι right wingers στην επόμενη φάση και θα είναι αντιμέτωποι εναντίον είτε των center mid είτε των goalkeeper. Match over λοιπόν και όπως βλέπετε ο Αραούχο, Σαλά δίνουν τα συγχαρητήριά τους αλλά εν τέλει κερδίζουν οι extreme. Ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέρον match ως τώρα, τερματοφύλακες εναντίον κεντρική. Φυσικά η κεντρική είναι το φαβορί, αλλά από ό,τι φαίνεται οι τερματοφύλακες βγήκαν για να παίξουν, βγήκαν για να παραμείνουν στο τουρνουά, για να μας δείξουν ότι ένας τερματοφύλακας δεν σημαίνει ότι απλά δεν μπορεί να παίξει καθόλου μπάλα, όπως δείχνει εδώ πέρα ο Κουρτά. Και έχουν και το άλλο καλό, ότι έχουν όντως τερματοφύλακα, που είναι πολύ σημαντικό. Από ό,τι φαίνεται, ίσως δεν είναι και το σημαντικό. Συνέχεια, ο Όμπλακ όμως κατέβασε ρολά. Απέκρουε τα πάντα. Από κοντά, από μακριά, μέχρι που εν τέλει έφαγε αυτό. Σκόρπιον κικ του Μπρούνο Φερνέντζ. 2-1 λοιπόν για τους κεντρικούς. 5 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του πρώτου μηχρόνου για να δούμε αν μπορούν να κάνουν κάτι. 2-1, τέλος λοιπόν, ακόμα μόνο 2-1 για τους μέσους. 3 λεπτά απομένουν να αποφασίσουν ποιος θα περάσει στην επόμενη φάση και θα αντιμετωπίσει τους right wingers. Οι center mids κυριαρχούσαν το match και ο De Bruyne πέταξε αυτό. De Bruyne τριβέλα στο γάμα από τον Kevin De Bruyne. Έχει αποκρούσει τα πάντα Όμπλακ, αυτό όμως δεν το πιάνε. Φοβερή πάση από τον Ter Stegen και ωραίο πλασεδάκι, δοκάρι και μέσα Βαλβέρδε. Δεν μπορούσε να το σταματήσει. Ο Μπέλιγχαμ όμως ήθελε να αποδείξει κάτι με δύο γκολάρες. Γκολ λοιπόν του Μπέλιγχαμ μετά από το δοκάρι του Μπερνάρντο Σίλβα. Δοκάρι και σταματάει ακριβώς στα πόδια του Τζουντ για να κάνει το 5-2 και έτσι να αποκλείσει τους τερματοφύλακες. Και έτσι λοιπόν έχουμε τους δύο μας ημιτελικούς. Left back εναντίον striker και right wing εναντίον center mid. Εσύ με ποια ομάδα είσαι? Γράψε μου κάτω. Και όσο είσαι εκεί κάτω, πάτε και ένα like, ρε φίλε. Πάμε να φτάσουμε 7.500 likes για αυτό το τουρνουά σήμερα θέσεων. Και μόλις το κάνεις αυτό, πάμε κατευθείαν στον πρώτο ημιτελικό. Ξεκινάμε λοιπόν, πρώτος ημιτελικός. Left back είναι με τα κόκκινα και τα άσπρα και οι strikers είναι με τα μαύρα. Οπότε για να δούμε, Κριστιανό Ρονάλντο και πάλι στο τέρμα κάνει την πρώτη του απόκρουση. Εδώ έχουμε Λεβαντόφσκι, ο οποίος κουβάλισε στο πρώτο match. Εμπαπέ, τι έγινε, πού πήγε ο Ακούνια? Είμαστε μέσα στην πόλη, μέσα στον κόσμο για να δούμε. Εμπαπέ, 2-0. Εμπαπέ, Λεβαντόφσκι, Εμπαπέ, Λεβαντόφσκι.
Ρουκέτα! Στο γάμα χτυπάει το ροζό δοκάρι και βαράει κάτω για γκολ. Ο Τόχιραντ δίπλα του δεν φαίνεται και τόσο χαρούμενο. Λεβαντόφσκι όμως, όπως έχουμε πει, κουβαλάει και από ό,τι φαίνεται είναι ήδη με το ένα πόδι στον τελικό. Λεβαντόφσκι τώρα για το 4-0 και το κάνει άνετα, παιδιά. Εδώ πέρα νομίζω θα έχουμε σφαγή. Και σφαγή είχαμε. Οι striker έδειξαν 0 ελεημοσύνη και πετσόκοψαν τους left back για μία θέση στον τελικό. Κερδίζουν οι striker και είναι η πρώτη ομάδα στον τελικό των θέσεων. Και όπως είπα και πριν, μην πάτε πουθενά, πάμε κατευθείαν τώρα στον δεύτερο ημιτελικό, right wing εναντίον center mid. Extreme εναντίον κεντρική. Ξεκινάμε λοιπόν, με τα άσπρα είναι οι center mids και με τα μπλε είναι οι right wingers. Λοιπόν, άμα έχεις ξεχάσει, οι ομάδες είναι στην οθόνη. Πάμε να δούμε ποιος θα αντιμετωπίσει τους strikers στον τελικό για να δούμε ποιος θα κερδίσει η καλύτερη θέση στο τουρνουά αυτό. Κατευθείαν η πρώτη φάση και αμέσως μετά το πρώτο γκολ, αλλά οι center mids απάντησαν με τον Jude Bellingham. Bellingham λοιπόν, 1-1, κατευθείαν απαντάει με τα αριστερό του πόδι. Έχουμε δει πόσα γκολ έχει βάλει φέτος για τη Real Madrid, οπότε δεν μου φαίνεται καθόλου παράξενο ότι και εδώ πέρα βάζει τα γκολ του. Valverde βρίσκει τον Fernandes. Ψάχνει πάσα ο Φερνάντες, την βρίσκει στον Μπερνάρντο, τακουνάκι, απέκρουση και De Bruyne εκεί, σαν καλός επιθετικός, σαν center for, περιμένει να δει που θα πάει μπάλα και τη βάζει στο τέρμα. Για να δούμε, Bellingham, 86 rated με τα αριστερό του ρε φίλε, step over, κοιτάει, έχει τον χώρο, σουτάρει, απίστευτο γκολ, φοβερό, ένα από τα καλύτερα που έχουμε δει ως τώρα. 3-1 τώρα για τους center mids. Παρά τα γκολ, οι right wing κατάφεραν και αυτοί να σκοράρουν και μοιάζει λίγο με comeback μέχρι που ο Μπέλ αποφάσισε να τους αλλάξει τα σχέδια. Μέση. Ποτέ όμως μην ξεγράφεις το Μέση. Όταν μια ομάδα έχει το Μέση, τον GOAT, δεν μπορείς να τους ξεγράφεις. Πάει τώρα και στους οπαδούς, όπως είπα, προσέχτε γιατί κάπου εδώ πέρα είναι ο σωματοφύλακας του. 3, 2, 1. Για να δούμε, θα μπορούν να βάλουν γκολ. Δοκάρι και τελειώνει το πρώτο μήχρονο λοιπόν. 6-3 υπέρ των μέσων. Γι' αυτό είναι φαβορί. Και καλή άμυνα και καλή επίθεση και καλό passing. Δύσκολο να τους ματσάρεις, αλλά έχουν βάλει 3 γκολ. Και έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Οι right wingers μπήκανε πολύ δυνατά στο δεύτερο μήχρονο και άρχισαν να φτάνουν στο center mid. Σκόραραν και εκείνοι, αλλά με αυτή την ακραία επέμβαση. Απέκρουση του Dembélé! Είχαν ελπίδες να σοπαλήσουν. Και. Γκολ! Έχουμε ισοπαλία! Δεν το πιστεύω, κυρίες και κύριοι. Ισοπαλία των right wingers, χάνανε 4-1 νομίζω σε μία φάση και τώρα το έχουν γυρίσει. Το match είναι 7-7. Με ένα λεπτό να απομένει, ποιος θα κλειδώσει τη θέση του στο τελικό εναντίον των strikers. Τι ντερμπάρα είναι αυτή, ρε παιδιά. Bruno Fernandes βρίσκει τον Bernardo, κακό σουτ. Dembélé τώρα. Bruno. De Bruyne. Bruno βασικά ήταν. De Bruyne δεν έδωσε την πάσα τον Bruno. Σάκα, Μαχρέζ, 8-8! Τρελέντη, εξέδρα, η μισή με Μπουφάν, και πάλι για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί. Κόρνερ. Πάσα, Σαλά! 9-8 για τους right wingers! Τι ζούμε εδώ πέρα! Τραμπάλα πραγματικά το match, μία παίρνει το προβάδισμα, οι right wingers, μία παίρνουν οι center mids. Τώρα όμως έχουμε μόνο 20 δευτερόλεπτα για να δούμε ποιος θα πάει τελικό. Απαντάει ο De Bruyne, 9-9! Απίστευτο match, αυτό ίσως είναι το πιο ακραίο match που έχουμε δει ως τώρα. 20 δευτερόλεπτα, όποιος βάλει το επόμενο goal λογικά κερδίζει. Σαλά τώρα θα κερδίσει την κεφαλιά, την κερδίζει. Μέση, Μαχρές. Κρατάει μπάλα. 10 δευτερόλεπτα. Τελευταία επίθεση. Dembélé. Σαλά. 5 δευτερόλεπτα. 4, 3, 2, 1. Έχουμε παράταση. Η πρώτη μας παράταση ως τώρα στο τουρνουά. Και η κανονική διάρκεια τελειώνει 9-9. Πολλές φάσεις στο πρώτο μήχρονο της παράτασης, αλλά κανένα γκολ σε σχέση με την κανονική διάρκεια. Και έτσι θα αργόταν το δεύτερο για να καθαρίσει όλο το τουρνουά. Το match παραμένει 9-9 και έχουμε άλλο ένα μήχρονο. Φαίνεται ότι οι παίκτες τα έχουν δώσει όλα, είναι κουρασμένοι, αλλά έχουμε ακόμα χρόνο να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής. Κρατάνε μπάλα οι center mids και βρίσκουν τον Bruno Fernandes. Bruno Fernandes σουτάρει γκολ! Πάμε! Την ισοπαλία! 19 για τους center mids και υπάρχει ακόμα νομίζω περίπου 30 δευτερόλεπτα να δούμε αν θα υπάρχει απάντηση. Αλλιώς θα έχουμε τελικό strikers εναντίον center midfielders. Το άγχος έχει ξεκινήσει για τους right wingers. Είναι έτοιμοι να πάνε σπίτι, αλλά ο Σαλά τώρα βρίσκει χώρο και το κάνει 10-10! Το κάνει 10-10! Μαχρές με τη φοβερή πάσα, Σαλά με το δεξί. Εκτελεί τον Valverde και έχουμε 10-10. 20 γκολ στο match. Πρώτη φορά νομίζω βλέπουμε. Μέση. 6, 5, 4, 3. Μπάζερ μπίτερ και πάλι. Φοβερή απέκρουση. Πρέπει να σου τα με τη μία. Όλοι το κάνουν. Πάμε προς τα πίσω και έχουμε πέναλτι λοιπόν.
Πρώτη φορά πέναλτι στο τουρνουά, ποιος θα περάσει. 10-10. Ξεκινάμε λοιπόν. Σάκα πρώτος για τους right winger σουτάρι. Απέκρουση του Valverde. Μαγική επέμβαση. Μπρούνο Φερνάντες τώρα. Πενάντες όπως το λένε. Μαγικό πέναλτι. 1-0 για τα center mids. Σαλά τώρα. Έχει χάσει πέναλτι φέτος. Αυτό όμως δεν το χάνει. Kevin De Bruyne, πω πω παιδιά, τι παιχτούρες έχουν. Φοβερό πέναλτι και αυτό. 2-1 για τα center mids. Αν το χάσει αυτό ο Ντεμπελέ. Περνάνε οι center mids. Valverde, όχι, δεν το πιάνει. Αλλά τώρα είναι το πιο κρίσιμο πέναλτι. Αν το βάλει αυτό ο Bernardo Silva, που έχει χάσει ένα κρίσιμο πέναλτι φέτος, περνάνε οι center mids. Για να δούμε. Και το βάζει αριστερό παραθυράκι. Περνάνε οι center mids μετά από ένα thriller πραγματικά εδώ πέρα. Στη ζέστη έχουμε τελικό. Strikers εναντίον center mids. Εσύ, ποιος λες να το σηκώσει? Και ο μεγάλος τελικός ξεκινάει λοιπόν. Με τα πορτοκαλί είναι οι strikers, με τα άσπρα είναι center mids. Φυσικά πίσω στο χορτάρι τώρα για το μεγάλο τελικό, για να μην σκοτώνονται κάτω στο τσιμέντο. Για να δούμε ποιος θα βάλει το πρώτο goal. Είναι φυσικά ο Haaland. Δεν μπορούσε να κάνει καλύτερο timing από αυτό. Ο Haaland βρίσκεται λίγο έξω από την περιοχή. Τώρα με το δεξί του και τι να κάνει εκεί πέρα ο Valverde, ρε παιδιά. Οι δύο αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν βάλει και τα περισσότερα goal ως τώρα στο τουρνουά. Φερνάντες, Μπέλιγχαμ! Δύσκολο να αποφασίσουμε ποιος είναι ο MVP του τουρνουά, είτε ο Μπέλιγχαμ είτε ο Λεβαντόφσκι. Και οι δύο παίζουν τώρα. Θα δούμε αναλόγως ποιος κερδίσει σήμερα. Λογικά ποιος θα πάρει το MVP. Με το γρήγορο passing ξεκλειδώσαν λίγο χώρο εδώ πέρα για το gain. Ο Λεβαντόφσκι φυσικά, όπως έχουμε πει, MVP σίγουρα για το striker. Και από θέμα goal και από θέμα playmaking βρίσκεται το gain. Και ο Kane που μπουνάει το Valverde για το 2-1. Bernardo, για να δούμε, βρίσκεται το Bellingham. Ξέρω πως ο κίνδυνος είναι και το κάνει και πάλι. Παιδιά, δεν γίνεται αυτός ο Bellingham σήμερα. Δεν γίνεται ότι έχει κάνει αυτό το τουρνουά. Belly goal πραγματικά. Νομίζω έχει πάνω από 15 goals αυτό το τουρνουά. Mbappé τώρα, που δεν έχει κάνει και πολλά και κάνει τώρα. Στο 2-2 δεν μπορεί να το σταματήσει εδώ πέρα ο Μπρούνο Φερνάντες που τον αφήνει μόνο του να περάσει. Και με δύο φάσεις ξαφνικά βρίσκονται ένα γκολ μπροστά. 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Λεβαντόφσκι, κεφαλιά! Φοβερή απέκρουση εδώ πέρα από τον Βαλβέρδε. Μπαμπαπέ! Μετράει! Δεν μετράει! Ο διαιτητής σφυρίζει για ημίχρονο ενώ η μπάλα έχει μπει στα δίχτυα. Αλλά νομίζω ο χρόνος είχε τελειώσει δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει για το ψαλιδάκι του Mbappé. Αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο τα γκολ μπαίνανε βροχή. Μήπως θα έχουμε ισοπαλία στο τελικό. Σουτ απίστευτο! Δεν πιάνονταν αυτό ρε παιδιά. 5-5. Όπα, βρίσκει λίγο χώρο εδώ πέρα. Γκλιτσάρει ο Mbappé εκεί πέρα τον αμυντικό. Σηκώνεται η μπάλα και βαράει ένα βολέ. Ποιος ήταν ο Μπρούνο Φερνάντες? Πάσα, δεν μπορεί ο Mbappé. Για κάποιο λόγο ο Mbappé δεν μπορεί να φτάσει στον De Bruyne. Ο De Bruyne βάζει και το τρίτο ή το τέταρτο γκολ για σήμερα. Και ισοπαλία και πάλι στο μάτς. Δύο τόσο ισότιμες ομάδες, γι' αυτό είναι στο τελικό. Όποτε σκοράρει μία, απαντάει η άλλη. 10 δευτερόλεπτα, τελευταία επίθεση. Αν το βάλουν, κερδίσανε. Μπέλιγχαμ, De Bruyne, όχι! Είναι εκεί ο Ρονάλντο. 3 δευτερόλεπτα. Και από ό,τι φαίνεται, πάμε στην παράταση. Ναι. Πάμε παράταση, ένα break για νερά και για παγωτά. Και πάμε για άλλα δύο ημίχρονα. Να δούμε ποια θα ανακηρυχθεί η βασίλισσα των θέσεων. Λεβαντόφσκι. Λεβαντόφσκι στο Κέιν. 20 δευτερόλεπτα μένω. Κέιν! Βρωμόσουτο το Χάρι Κέιν! Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. Βρίσκει λίγο χώρο εδώ πέρα, δεν το μαρκάρουνε. Και δεν μπορείς να δίνεις τέτοιο χώρο στο Χάρι Κέιν, επειδή ξέρουμε τι σουτ έχει. Μπέλιγχαμ. Μπερνάρντο τώρα. Τριβέλα, απέκρουσε από τον Ρονάλντο, ρε παιδιά. Τι κάνει ο τύπος? Ψαλιδάκι. Για άλλη μια φορά τα ψαλιδάκια στο πρώτο δοκάρι είναι πολύ, πολύ effective. Ο Μπερνάρντο ισοφαρίζει για άλλη μια φορά για τους μέσους. 3, 2, 1. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε ακόμα ισοπαλία. Εμπαπέ βρίσκεται το Χάρι Κέιν. Εμπαπέ δεν έπρεπε να κάνει πάλι πάση εκεί πέρα. Ο Κέιν άμα γίνα και νομίζω είχε εύκολο σουτ. Ο Μπέλιγχαμ φαίνεται έχει χαθεί λίγο στην παράταση. Δεν έχει ακουμπήσει πολύ μπάλα, αλλά μην του ξεγράφει. 15 δευτερόλεπτα απομένουν μέχρι να πάμε στα πέναλτι. Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι θα ήταν ένα σωστό τρόπο να το λύσουμε. Αυτέ οι δύο ομάδε είναι πολύ ίδιε. Ρονάλντο Σίλβα όμω απέκρισε τον Ρονάλντο. 4 δευτερόλεπτα απομένουν. 3, 2, 1. Κυρίε και κύριοι. Έχουμε πέναλτι. Φυσικά οι striker είναι πολύ καλύτεροι στα πέναλτι όπως βλέπετε. Αλλά έχετε κάνει και με τους τερματοφύλακες, οπότε πάμε να δούμε. Ξεκινάει ο Harry Kane για το striker. Εύκολα. Δεν χάνει ο Harry Kane πέναλτι. Μόνο με την Αγγλία. Bruno Fernandes. Εύκολα κι αυτός. Ρονάλντο τώρα. Για να δούμε. Τερματοφύλακα είναι τερματοφύλακα. Λάθος! Απεκρούει ο Valverde και έχουμε το πρώτο miss. De Bruyne σουτάρει, το βάζει. Παιδιά, άμα το χάσει αυτό, ο Λεβαντόφσκι κερδίζουν οι Μέση. Και τι πιο συνηθές να κερδίσουν οι Μέση όταν το έχει χάσει ο Ρονάλντο. Λεβαντόφσκι τώρα. Σουτ! Γκολ. 2-2. Το πιο κρίσιμο πέναλτι ως τώρα και πάλι πέφτει στον Bernardo Silva. Είχε τα κότσια την προηγούμενη φορά, τώρα μπορεί να το βάλει για να κερδίσει για τους μέσους.
και κερδίζουν οι Messi το τουρνουά των θέσεων. Έχουν περάσει από τους goalkeeper, έχουν περάσει από τους right wingers και εν τέλει περάσανε και από τους striker. Άμα σας άρεσε αυτό το τουρνουά, παιδιά, το τελικό θα σας αρέσει όταν έκανε το ίδιο, αλλά με τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Δηλαδή Αργεντινή με Μαραντόνα, Βραζιλία με Πελέ και πολλά άλλα. Πάτε εδώ πέρα να το δεις.